Αποδεκατισμένο και άστεγο το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων Ρεθύμνου, το οποίο στα πέντε χρόνια ουσιαστική λειτουργία του φιλοξενείται στο κτίριο του Κέντρου Φυσική και Αντρικής Αποκατάσταση, με την έλλειψη χώρων για τη σωστή θεραπευτική λειτουργία του να είναι αδιανόητη. Έχουμε φτάσει σε σημείο οι ψυχοθεραπείες και οι συνε... των παιδιών και οι συμβουλευτικές των γονέων να γίνονται σε χώρους όπως είναι η κουζίνα του κτηρίου του Κεφιάπ και οι κερκίδες που είναι απέναντί μας, πίσω μας, ε, του προαύλιου χώρου. Προφανώς δεν υπάρχουν χώροι. Η κυρία Νικολάου είναι η μόνη δημόσια παιδοψυχίατρο σε όλη τη Δυτική Κρήτη. Αναγκασμένη να επιφορτίζεται τον όγκο των νεαρών ασθενών από δύο ολόκληρου νομού, με κόστο στη σωματική και ψυχολογική εξόντωσή τη. Το κέντρο μέχρι αυτή τη στιγμή έχει δει και παρακολουθεί περίπου 1.200 παιδιά με τι οικογένειέ του, στο θεραπευτικό συνεχέ των οποίων συχνά παρεμβαίνουν τα περιστατικά των εισαγγελικών εντολών. Μέσα στο 2024 η ίδια έχει διαχειριστεί 121 εισαγγελικέ εντολέ, πολλέ από τι οποίε αφορούσαν πάνω από ένα παιδί τη το δικογένειας η καθεμία και οι οποίες ανεβάζουν τη λίστα αναμονή νέων ετοιμάτων στους 17 μήνες. Στην εργασία μας τις πρωινές ώρες επίσης παρεμβαίνουν τα εισαγγελικά περιστατικά που εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα λόγω της σοβαρότητάς τους. Αυτό σημαίνει ότι ένα νέο αίτημα ενός παιδιού που δεν το έχουμε εξετάσει, άρα να εξυπηρετηθεί κατά προτεραιότητα και δεν είναι και εισαγγελικό, έχει περίπου 17 μήνες αναμονή. Η υποστελέχωση στο κέντρο είναι ακραία, αφού από τα 12 άτομα που χρειάζεται η δομή για τη λειτουργία της, αυτή τη στιγμή προσπαθεί να ανταπεξέλθει με τρεις μόνο υπαλλήλου. Αυτό σημαίνει έξωθεν εξόντωση της δομής. Έχουμε μείνει να λειτουργούμε την δομή μία γιατρό, μία νοσηλεύτρια που κάνει χρέη γραμματεία και μία επισκέπτρια υγεία με μειωμένο ωράριο. Η κατάσταση είναι πραγματικά τραγική. Την ίδια στιγμή, οι διαβουλεύσει για στέγαση του κέντρου στον ιδιόκτητο χώρο του νοσοκομείου, στο κτίριο Europa Center, το οποίο παραμένει σε αχρηστία εδώ και χρόνια, έχουν παγώσει. Με τη διοίκηση να δηλώνει τη στήριξή τη και να επικαλείται το νέο δίκτυο ψυχική υγεία για την πιθανή μεταστέγαση. Ο χώρο εκεί θέλει κάποιε επεμβάσει οι οποίε ενδεχομένω το κόστος του είναι υψηλό. Πιστεύω τώρα ότι με τη δημιουργία και την ομαλή λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Ψυχή Υγεία ότι θα γίνει η κατάλληλη χρηματοδότηση. Εμεί είμαστε να βοηθήσουμε και να, παρα, και να παραχωρήσουμε το χώρο. να βοηθήσουμε όσοι μπορούμε να πάνε όλα καλά. Γιατί ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό που προσφέρει, που προσφέρει το κέντρο. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ για τις ανάγκες του νοσοκομείου από τη δεκαετία του 80 που έχει αναγερθεί και έχει αγοραστεί μάλλον από το νοσοκομείο και είπαμε ότι αφού τα ενίκια είναι πάρα πολύ ψηλά και δεν βρίσκονται χώροι διαθέσιμοι εδώ στο Ρέθνο να αξιοποιήσουμε αυτόν τον χώρο παρά τις όποιες δυσκολίες παρουσιάζει σαν κτίριο. Αυτό υπάρχει ακόμα στα συρτάρια κάποιων υπηρεσιών, πέντε χρόνια μετά. Οι συνέπειε για του ασθενεί είναι καταστροφικέ λόγω τη μη πλαισίωση τη οικογένεια και τη απουσία παρέμβαση στην κρίση. Αφήνοντα του γονεί δύο λύσει: να απευθυνθούν σε ιδιώτε με το ειστερημά του ή να είναι θεατέ στην επιδείνωση τη υγεία των παιδιών του.